Μας ήρθε μια είδηση από τη Γερμανία η οποία μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Είναι πρώτη είδηση σε όλα τα ελληνικά αθλητικά site και όχι άδικα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Να καλησπερίσω τον Νίκο Κιζερίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Βρίσκεστε στην Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Δώσατε μια πολύ μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Και όπως σήμερα ανακοινώσατε από το Facebook, έχετε βγει νικητής, έτσι. Ευχαριστώ καταρχήν για την τιμή που μου κάνετε. Δικιά μας τιμή. Σίγουρα είμαι χαρούμενος πάρα πολύ, γιατί όταν περιμένεις αποτελέσματα και ειδικά σε τέτοιας μορφής όπως είναι με τον καρκίνο, σίγουρα τα συναισθήματα είναι πολύ διαφορετικά. Υπάρχει το στρες, υπάρχει το άγχος. Εδώ βλέπουμε και σίγουρα τη φωτογραφία με τον γιατρό σας. Ναι, ο γιατρός είναι άνθρωπος, έχει κάνει τα πάντα για μένα στη Γερμανία. Είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας, εξαίρετος άνθρωπος. Το μόνο που μου λέει ότι, Νίκο, εγώ το μόνο που έκανα είναι ότι σου έβαλα ένα φάρμακο, αλλά η πίστη σου, η δύναμη ψυχής, οι καταστάσεις που βιώνεις με την οικογένεια, με την αγάπη του κόσμου, και αυτό που κάνεις με το ποδόσφαιρο είναι το φάρμακό σου, είναι η δύναμή σου, είναι αυτό το οποίο σε οδηγεί μέχρι σήμερα να σταθείς στα πόδια σου. Έχετε δώσει ένα μεγάλο αγώνα. Από πότε χρονολογείται η παραδοσία? Σήμερα ακριβώς έκλεισα 5 χρόνια. Σήμερα ακριβώς την τελευταία εξέταση έκλεισα 5 χρόνια. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει κάτι, είναι ότι δεν μπορείς να πεις ότι το σβήνεις από το μυαλό σου ή το ξεχνάς. Απλώς συνεχίζουμε. Ο γιατρός μου είπε, Νίκο, ότι συνεχίζουμε. Τα πράγματα είναι πολύ εφαρρυντικά όσο περνάνε τα χρόνια, όσο περνάει ο καιρός. Οι εξετάσεις σου βγαίνουν καλές. Αυτό τους χαροποιεί και το χαροποιεί. Αυτό μου δίνει και εμένα δύναμη, αυτό μου δίνει κουράγιο. Βέβαια ζω με αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ζω με αυτό. Έχει γίνει στην καθημερινότητά μου, γιατί λογικό είναι, και εγώ άνθρωπος είμαι, δεν είμαι ρομπότ. Όσο και ψυχική δύναμη να έχω, όσο και αγάπη, όσο και οικογένειά μου, οι άνθρωποι που με στηρίζουν και προσεύχονται για μένα, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να το ξεχάσω, γιατί όταν πονάω κάπου ή βήχω ή αρρωσταίνω ή και τα λοιπά, σίγουρα το μυαλό μου πάει στο κακό. Σε αυτή τη μεγάλη μάχη βρέθηκαν δίπλα σας άνθρωποι που σας βοήθησαν, υπήρξε προθυμία, υπήρξε έτσι ζεστασιά. Πάρα πολύ κόσμος. Πάρα πολύ κόσμος. Πάρα πολύ κόσμος. Εγώ το έχω τονίσει και παλιότερα ότι είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους, κοντά στην ατυχία μου και τυχερός, γιατί έχω πάρα πολλούς αγγέλους πάνω από το κεφάλι μου. Και αυτό το λέω με όλη μου τη σημασία, με όλη το σεβασμό και την αγάπη. Έχω ανθρώπους που πραγματικά δείξαν ότι υπάρχουν, ότι με αγαπάνε, ότι με στηρίζουν. Το σίγουρο, σε αυτή τη ζωή δεν μπορούν όλοι να σε αγαπάνε, να είναι κοντά σου. Είναι λογικό, γιατί ο καθένας μας αντιμετωπίζει προβλήματα. Η κοινωνία μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Αλλά η ψυχή του ανθρώπου, η δύναμη ψυχής, η καρδιά θα παραμένει πάντα και είναι αυτή που πραγματικά κάνει τον κάθε άνθρωπο να συγκινείται, να βοηθάει, να τρέχει και να είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι... Είναι πολύ ευχάριστο που δίνετε και το μήνυμα για να ακούσουν και άλλοι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, να πάρουν δύναμη, να καταλάβουν ότι με την θέληση μπορούν να συμβούν τα πάντα, μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε αντίπαλο, ακόμα και αν αυτός είναι ο καρκίνος. Μιας και σας έχουμε κοντά μας, παρακολουθείτε τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Ο Άρης, η μεγάλη σας αγάπη, πιστεύω έτσι, έχει επιστρέψει στα σαλόνια της Super League πλέον. Ναι, παρακολουθώ. Βεβαίως παρακολουθώ. Δεν μπορώ να μην το παρακολουθήσω. Ναι, ο Άρης ανέβηκε στη Super League μετά από 4 χρόνια. Να μην λέμε τα ίδια, σίγουρα δεν άξιζε να είναι κατηγορίες που ήταν πριν. Βέβαια ήρθε στη Super League, ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος. Γίνονται, πιστεύω, πολύ καλύτερα πράγματα από ότι τα τελευταία χρόνια. Έδειξε ότι έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Μακάρι να δέσει το σύνολο. Μακάρι ο κόσμος να είναι έτσι κοντά, γιατί σίγουρα θα έρθει κάποια άσχημη στιγμή να χάσει η ομάδα ένα φέρχι που όλα μπορούν να συμβούν στο ποδόσφαιρο. Αλλά πιστεύω ότι έχει όλα τα φόντα αυτή τη στιγμή να πρωταγωνιστήσει, και γιατί όχι να μείνει μέσα στην τριάδα, τετράδα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί άνετα ο Άρης να το κάνει αυτό. Έχει τα φόντα, έχει τους παίκτες, έχει τον κόσμο. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Θεωρώ ότι μπορεί.